ραντεβού μας για τις 15 του Νοέμβρη, πάλι εδώ. Αναβλήθηκε προκειμένου να είμαστε και πιο εξοπλισμένοι και να δικαστεί μαζί με τον συλλόγων που ήδη είχε αναβληθεί για εκείνη την ημέρα, η προσφυγή. Επομένως, στις 15 του Νοέμβρη ξανά εδώ θα δικαστούν και οι δυο μαζί, προσφυγές και του Δήμου και των συλλόγων, και θα ξεπερδέψουμε. Δεν θα έχει άλλη αναβολή, είναι η τελευταία. Έχουν ήδη πάρθει, δοθεί 7, όχι από εμάς, εσωτερικά, από το δικαστήριο. Εμείς δεν έχουμε ξαναζητήσει ποτέ. Σήμερα ζητήσαμε για αυτό τον λόγο, για να είμαστε εναρμονισμένοι και με τους συλλόγους, αφού θα ξανάρθουν, αφού θα ξανάρθουν. Και να είμαστε και πιο εξοπλισμένοι. Φαίνεται ότι έχει κατατεθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν θα ασχοληθεί το δικαστήριο με αυτήν, όμως η επόμενη μας μάχη θα είναι εναντίον αυτής της μελέτης. Το δικαστήριο στις 15 θα ασχοληθεί με αυτό που έχουμε σήμερα, δηλαδή την κατάργηση, την εξαφάνιση της απόφασης της ΡΑΕ να δώσει άδεια σκοπιμότητας στον Μυτιλινέο. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε και προς πάσα κατεύθυνση κάνουμε καθαρό πως δεν θα δώσουμε το νησί μας να γίνει μηχανή παραγωγής ρεύματος σε κανέναν όμικρο, όπως τα λέγει, για τα κέρδη. Έχουμε συλλόγουνο μπροστά μας, όχι γιατί τα κέρδη είναι πολλά και τα λεφτά άρη είναι πολλά, αλλά επειδή επίσης περισσεύει και η υποκρισία από όλους τους πολιτικούς φορείς πλην Λακεδαιμονίου, όπου όλοι μαζί αποφάσισαν να ιδιωτικοποιήσουν την ενέργεια, να εμπορευματοποιήσουν την ενέργεια, να διαλύσουν τη ΔΕΗ και να τη δώσουν κομμάτια στους ομίλους. Το αποτέλεσμα, αυτών των επιλογών είναι και η επιλογή πολλών περιοχών, όχι μόνο της Ικαριάς, αλλά και της Ικαριάς μαζί, για να κερδοφορήσουν οι όμιλοι. Χωρίς να έχει, όχι απλώς να κερδίσει τίποτα ο Καριώτης, πολίτης, δημότης, νησιώτης, ίσα-ίσα να κατασταθεί το νησί οικολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά και από κάθε άποψη. Να γίνουμε σε μια τέτοια περίπτωση υλοποίηση τέτοιων σχεδιασμών στην Ικαριά, ξένοι στον τόπο μας, ξενιτεμένοι στην Ικαριά. Ξένοι με αυτό το νησί που γεννήθηκαν οι προπάντορές μας και είμαστε κι εμείς και βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος. Δεν θα το επιτρέψουμε, το κάνουμε καθαρό. Τελειώνοντας, θα αξιοποιήσουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε ένδικο μέσο που υπάρχει. Ό,τι υπάρχει από ένδικο μέσο. Και από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να... Αν και εφόσον δεν τελεσφορήσει τα ένδικα μέσα, ξέρουμε καλά τον άλλο δρόμο. Μπράβο. Είναι αυτός. Αυτός εδώ, αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι η κινητοποίησή μας. Στην οποία κινητοποίηση καλούμε όλους και όλες, όλους τους Ικαριώτες και τους φίλους της Ικαριάς, όχι μόνο, έχουμε και πάρα πολλούς και πολύ καλούς φίλους της Ικαριάς, ανεξάρτητα από ομάδα και πρόμα, να υπερασπιστούμε το νησί μας.